Στο Μέγαρο των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη άρχισε η 19η Σύνοδος της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Στο λόγο του ενώπιον της συνελεύσεως, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, κ. Κωστόπουλος, είπε μεταξύ άλλων τα εξής. Pour la Grèce, la question de Chypre n'est pas indifférent gréco-turc, comme la Turquie essaye en vain de le faire paraître. Pour nous, la question de Chypre est exclusivement Δια την Ελλάδα, το ζήτημα της Κύπρου δεν αποτελεί Έλληνο-Τουρκική διένεξη όπως ματέως προσπαθεί να το παρουσιάσει η Τουρκία. Δι' μας, το ζήτημα της Κύπρου είναι αποκλειστική υπόθεση εφαρμογής ορισμένων βασικών αρχών περιεχομένων στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και εφαρμοζομένων γενικώς στην περίπτωση όλων των νεοσυστάτων κρατών. Με ειδικό αεροπλάνο φτάνει στην Αθήνα εννεαμερής σοβιετική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, την οποία υποδέχεται στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής, κ. Αθανασιάδης Νόβας. Η επίσκεψη γίνεται κατόπιν επισήμου προσκλήσεως του πρόεδρου της Βουλής και εις ανταπόδοση παλαιότερων επισκέψεων στη Ρωσία Ελλήνων βουλευτών. Οι Ρώσοι βουλευτές έγιναν δεκτοί από τον πρωθυπουργό κ. Παπανδρέου, με τον οποίο συνομίλησαν επί μία και πλέον ώρα. Ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Παπανδρέου μαζί με τον Υπουργό Προεδρίας κ. Παπασπύρου και τον Υφυπουργό Συντονισμού κ. Κανελόπουλο πήγε στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και προείδρευσε συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του. Ο κ. Πρωθυπουργός προσέρχεται στο ετήσιο συνέδριο των Γεωργικών Συνεταιρισμών. Μιλώντας στους συνέδρους, ο κ. Παπανδρέου ανέπτυξε τις απόψεις της κυβερνήσεως επί των βασικών θεμάτων που αφορούν την αγροτική μας οικονομία. Με μεγάλο ενθουσιασμό έγινε δεκτός ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και στη συγκέντρωση εκπροσώπων των εμποροβιομηχανικών επιμελητήριων, όπου και μίλησε για την οικονομική εξέλιξη της χώρας. Δεκατρείς Δεκεμβρίου 1943, η ημέρα που τα Καλάβρητα γνώρισαν τη μεγαλύτερη τραγωδία της κατοχής. Ο Υπουργός Προεδρίας κ. Παπασπύρου εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο πάνδημο μνημόσυνο που έγινε και φέτος για τα 1.100 θύματα, ολόκληρο τον ανδρικό πληθυσμό της πόλεως, που εξετέλεσαν ομαδικά οι κατακτητές. Σκηνές φρίκης ξαναζούν οι γυναίκες, μητέρες και κόρες των αθώων θυμάτων. Ενώ ένα απέριτο στεφάνι στον τάφο τους από επίσημα χέρια συμβολίζει το πανελλήνιο πένθος. Αυτά τα τσιμεντένια κατασκευάσματα γίνονται στην Αγγλία και θα μεταφερθούν στο Γιβραλτάρ για να συναρμολογηθούν και να φτιάξουν ένα μοντέρνο ξενοδοχείο με 9 πατώματα. Με 5 εργάτες και ένα γερανό, το ξενοδοχείο θα είναι έτοιμο μέσα σε 3 μήνες. Αν δεν πάνε καλά οι δουλειές, το ξυλώνουν και το στέλνουν αλλού. Είναι πολύ απλό. Η αρχιτεκτονική μας επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις. Ένα κτίσμα μπορεί να γίνει και από άλλο υλικό, εκτός από τούβλα, πέτρες και τσιμέντο. Μπορεί να γίνει και από νάιλον. Ένα σωλήνας, μια αντλία στη μια άκρη και το κτίριο φουσκώνει με καμάρι. Αυτό είναι. Ύψος 6 μέτρα παρακαλώ. Αν έχετε οικόπεδο να το προτιμήσετε. Στοιχίζει πάμφθινα. Αλλά προσοχή στα παιδιά με τις φεντόνες. Η Μίση Φίλιος, Κορίνα Τσοπέη, γίνεται δεκτή στο Μπουένος Άιρες από τους ομογενείς της Αργεντινής. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητος την προσφωνεί και της προσφέρει ένα αναμνηστικό δώρο. Την εορταστική εκδήλωση για τα 30 χρόνια του θεάτρου Κώστα Μουσούρη τίμησαν με την παρουσία τους ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Την ίδια βραδιά
γιορτάστηκε και η 100η παράσταση των τριών αδελφών του Τσέχοφ. Μετά την παράσταση, το βασιλικό ζεύγος έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία με τα μέλη του θειάσου. Στις αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως έγιναν τα εγγένεια μιας αναδρομικής μνημοσύνου εκθέσεως έργων του κορυφαίου καλλιτέχνου της νεωτέρας Ελλάδος, Γιαννούλη Χαλεπά. Η έκθεση περιλαμβάνει γλυπτά, προπλάσματα, σχέδια και άλλα ημιτελή έργα του δημιουργού της Κοιμωμένης. Μακεδονίτικα χωριά και βουνά και λαγκάδια ντυμένα στα κάτασπρα καρτεράνε την Άγια Μέρα. Χριστούγεννα στο χωριό. Όλα θα λάμπουν από πάστρα. Και τα υφαντά θα είναι καινούρια, βγαλμένα μόλις από τον αργαλιό. Θα ετοιμαστούν τα γλυκά από τις νοικοκυρές για να φιλέψουν τα παιδιά που θα έρθουν για τα κάλαντα. Χριστούγεννα, Άγια Μέρα, με τι λαχτάρα την περιμένουν στα χωριά μας. Γιατί σε μας, μαζί με μας, Χριστέ, γεννήθηκες. Και εμείς, φτωχή αγροτιά, σε προσκυνάμε. Δώσ' μας, Χριστέ, και πάλι εμάς τη φώτιση, την Άγια Σου ζωή να ακολουθάμε. Στα χωριά, τη Μεγάλη Μέρα, θα τη γιορτάσουν μες τα πλαίσια που χάρισε η φύση. Στις πόλεις, θα φέρουμε τη φύση στα σπίτια. Από αυτά τα έλατα, θα φτιάξουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας. Άλλοι θα συνδυάσουν τις γιορτές με έξοδο στην Ήπεθρο. Και οι πιο τολμηροί θα ανεβούν στα χιονισμένα βουνά και θα δοκιμάσουν τη δεξιοτεχνία τους στο σκι. Ναι, έχει τόση γοητεία το σκι. Παντού σε όλο τον κόσμο. Και όσο λιγότερα χιόνια έχει μια χώρα, τόσο τα απολαμβάνουν περισσότερο. Τώρα είμαστε στην Αργεντινή. Οι θειασότες του σπορ βρήκανε το μέρος όπου θα περάσουν τα Χριστούγεννα. Στο μοναστήρι του Εσκοριάλ στην Ισπανία συναρμολογείται ένα από τα μεγαλύτερα εκκλησιαστικά όργανα του κόσμου. Έχει 15.000 αυλούς και 146 πλήκτρα. Το όργανο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Γυρνάμε πίσω στην Αθήνα. Φωτισμένη ολόλαμπρα, γιορταστική, χαρούμενη, ντυμένη στα καλά της, περιμένει και η Αθήνα μας τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Όλα έχουν αλλάξει. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα καταστήματα. Ο κόσμος στέκεται στις στολισμένες βιτρίνες, μην ξέροντας πραγματικά τι να πρωτοδιαλέξει για τα δώρα του. Όχι μικρότερος μπελάς είναι οι χριστουγεννιάτικες κάρτες. Αλλά τα Χριστούγεννα είναι προπάντων η γιορτή των παιδιών. Κούκλες, παιχνίδια και ένα σωρό στολίδια τα περιμένουν για να τους δώσουν την πιο μεγάλη χαρά της χρονιάς. Θεσσαλονίκη. Γιορτάζουν και εδώ. Μεγάλοι και μικροί πλημμυρίζουν τους δρόμους. Και ο πυρετός της προσμονής ανεβαίνει όσο πλησιάζει η μαγική, η θεία, η Άγια Νύχτα.